έχουμε ανάψει από την ώρα που είπαμε και αρχίσαμε να βάζουμε με τραγούδια του Νίκου Μακρόπουλου. Και ξέρω ότι είσαστε προετοιμασμένοι για μεγάλες καταστάσεις. Σήμερα εδώ ακούω, ανοίγουμε μπουκάλια, Ελένη. Ωραία έκπληξη μας έκανες μεσημεριάτικα. Βάλτε τέρμα τη μουσική. Ελπίζω απλά να μην έχουμε έτσι κανένα πρόβλημα ήχου σε καμιά περιοχή που λόγω κακοκαιρίας μπορεί να μην μας ακούει καλά. Εσείς που θα μας χάσετε σήμερα, δεν πειράζει, μπείτε στο site του Αλφα και τον ευχαριστηθείτε. Νίκος Μακρόπουλος. Πάμε. Ξεχάσα από το μυαλό μου σε βγάλα. Σαν τρελός σε ήθελα κι όμως σε αρνήθηκα. Κι αν έχω κάψει ό,τι σε θυμίζει, κι αν έχουν κλείσει τις καρδιάς μου οι πληγές, πάντα σε γυρνάει κάτι από το χτες. Κι αν έχω σβήσει τα σημάδια και αν δεν υπάρχει στη ψυχή μου πουθενά, ξέρω κατά βάθος κάπου με πονά. Ότι είμαι μόνος μου και με λιώνει ο πόνος μου, έρημος ο δρόμος μου, άδειος εγώ. Τίποτα δεν έσβησε, τίποτα δεν γέννησε, κοπικά στα δύο. Έτσι για ζέσταμα ήταν αυτό. Πάντα χαίρομαι όταν καλημέρα, μου δίνεται η ευκαιρία να σε έχω εδώ. Πρώτον, χαίρομαι που σε βλέπω και που σε βλέπω κάθε φορά και πιο όμορφο. Αυτά είναι αλληλένδετα τελικά και αμφίδρομα. Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πες μου, εντάξει, ψηλός, ωραίος ήσουν πάντα. Κάνεις γυμναστική. Ναι, βέβαια. Τρεις φορές την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γυμνάζω τις μύσεις κάτω γνάθου. Έλα ρε, σήμερα, που... σήμερα μου έχεις έρθει έτσι και τεκνοεμφάνιση που λέω εγώ. Έλα, αυτό. Έλα, Ελένη. Ναι, μου έχεις έρθει αλλιώτικα σήμερα. Δεν ξέρω. Ναι, τελευταία φορά που σε άφησα ήμουν βασιλιάς. Βασιλιάς, Λουδοβίκος, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και το συζητάγαμε με τα παιδιά. Λέω, θυμάστε, ρε παιδιά, πέρσι που είχε έρθει, λέω. Πόσο του πήγαινε αυτή η στολή. Αλλά μέσα σε όλα και εκεί. Δεν ήσουν έτσι πριν από 10 χρόνια που σε πρωτογνώρισα. Όχι. Ήσουν πιο βαρύς, πιο μαζεμένος, πιο δεν ξέρω, πιο. Τώρα είσαι πολύ χαλαρός, ρε παιδί μου. Ναι, είπαμε ότι εμείς τώρα ζούμε την εφηβεία. Όσο μεγαλώνουμε. Εμείς τώρα ζούμε την εφηβεία. Όσο μεγαλώνουμε, μικραίνουμε. Τελείωσε. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Αυτό. Λοιπόν, για πες μου λίγο, μπορείς να μου εξηγήσεις τι ακριβώς είναι αυτό που έχετε ετοιμάσει όταν θα εμφανίζεσαι και θα κρατάς το βεβαίως το πρόγραμμα. Του κεφιού, του γλεντιού και του πόνου. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Είναι θέατρο που θα εμφανίζεσαι μετά το θέατρο.
Είναι κέντρο που ενδιάμεσα θα μπαίνει ένα θεατρικό. Δεν το έχω καταλάβει καθόλου, Βρενικό. Είναι, θα το έλεγα βαριετέ. Αυτό επίσης δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν το έχω δει. Ναι, δηλαδή λοιπόν, τι είναι. Κοίταξε. Καταρχήν, πού είναι. Ουσιαστικά είναι στο Fix. Είναι το μαγαζί το οποίο εγώ ξεκίνησα, αν θες, να κάνω καριέρα. Είμαι εκτός του ότι είμαι συναισθηματικά δεμένος με αυτό το μαγαζί για το χώρο. Ναι. Ένα μαγαζί και ένας χώρος που λατρεύω πραγματικά. Είναι ένας χώρος που με χαρακτήρισε. Αυτό λοιπόν, το έχει ο επιχειρηματίας που το έχει. Ο ίδιος. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Α, Παπαγεωργίου. Έχει και το Φίβερ και το Θέα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν λοιπόν από το χώρο εκεί, έτσι κι αλλιώς εγώ είμαι ερωτευμένος με αυτό το χώρο. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από το μια. Εμπλέκεται μια θεατρική παράσταση, αν θέλεις, μια μουσικοχορευτική παράσταση. Ναι. Δηλαδή, τι ώρα θα ξεκινάει. Άκου. Δηλαδή, έρχομαι εγώ πελάτησα. Τι ώρα θα περάσω και τι θα δω. Έρχεσαι τα μπουζούκια έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, εγώ ντύνομαι για μπουζούκια. Εσύ ντύνεσαι για μπουζούκια έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Άρα, λοιπόν, τι έρχομαι, ας πούμε, 12. Μη σου πω 11.30. Ο 11.30 να μου πεις. Ναι, γιατί 12 μπορεί και να μην έχουμε τραπέζι. Για πες μου λίγο. Είδες αισιοδοξία. Πες μου λίγο. Έρχομαι λοιπόν Fix. Ξέρω ότι θα πάω στα μπουζούκια. Ξεκινάει λοιπόν το πρόγραμμα κανονικά, όπως ένα μπουζουξίδικο. Και κάποια στιγμή παρεμβάλλεται μια οντισιόν, η οποία είναι ουσιαστικά μια παροδία της δουλειάς μας. Εμπλέκονται λοιπόν εκεί οι ηθοποιοί σε μια οντισιόν. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος έχει ένα μαγαζί νυχτερινό. Ναι. Έχει μια γκόμενα την οποία θέλει να την κάνει τραγουδίστρια και φίρμα. Ποια το κάνει αυτό? Η Νατάσια Καλοκρίδη. Ωραία. Ο Γιάννης Μποσταζόγλου είναι ο. Α, βλέπουμε πλάνα, ναι. Ο Γιάννης Μποσταζόγλου είναι ο επιχειρηματίας. Ναι. Ο Καλυβάτης είναι ο μαέστρος. Και εκεί περνάνε κάποιοι ηθοποιοί να τους ακούσουμε τι γίνεται. Και μπλέκεται και γίνεται ένα λαλούμ, ένα χάλι μαύρο, όπου δεν μπορώ να σου περιγράψω. Δηλαδή, εμείς έχουν ξεκινήσει τα παιδιά πρόβες. Και εδώ θα βάλω μια ανατελεία να σου πω ότι δεν είχα ξαναδεί τέτοιες εξοντωτικές πρόβες. Δηλαδή, ξεκίνησαν 13 Δεκέμβρη με 12 ώρα πρόβες μέχρι σήμερα. Αυτή. Τους έχει αλλάξει τα φώτα ο Ρήγας. Ναι, είναι και αυτή η πρώτη φορά η οποία, και για όλα τα παιδιά τα οποία κάνουν μια παράσταση με ζωντανή ορχήστρα. Δεν είχαν ξαναδουλέψει με ζωντανή ορχήστρα. Και όπως καταλαβαίνεις, πέρα από τους ρόλους, πρέπει να μάθουν τα χορευτικά τους, τα μουσικά τους και όλα αυτά. Είναι μια δουλειά. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το πρόγραμμα, το θεατρικό, ας πούμε, που θα εξελίσσεται πάνω σκηνή, πόση ώρα διαρκεί ή μπαίνει βγαίνει μέσα στο πρόγραμμα? Όχι, δεν μπαίνει βγαίνει στο πρόγραμμά μου. Σου λέω ότι αν υποθέσουμε ότι εγώ έβγαινα 1.30-2 παρά 20 όπως βγαίνει κάθε λαϊκός τραγουδιστής, ναι, μέχρι εκεί θα διαρκεί από τις 12.30 μέχρι τις 2 παρά 20. Δηλαδή μια ώρα και 10 λεπτά. Και το πας σε ρί. Από εκεί πέρα βγαίνω εγώ και. Σε ρί. Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν βγαίνω εγώ σε ρί. Βγαίνω το πρώτο μου πρόγραμμα. Ξαναμπαίνει μέσα. Βγαίνω το πρώτο μου πρόγραμμα. Επάνω στο πρώτο μου πρόγραμμα έρχονται και κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο μουσικό με τα παιδιά, ένα τέταρτο μουσικό πρόγραμμα. Και από εκεί πέρα βγαίνω σε ρί μέχρι το τέλος. Ουσιαστικά είναι μπουζούκια, απλά τόσο το διάστημα που μεσολαβούσε για να βγω εγώ στην πρώτη μου εμφάνιση, παρεμβάλλεται αυτό το οποίο. Αντί να βλέπεις 3-5 τραγούδια. Τα οποία δεν τα γνωρίζει, είναι καινούρια κτλ. Ακριβώς. Βλέπεις αυτό. Ωραία ιδέα. Το οποίο βέβαια είναι μουσικοχορευτικό και σου λέω. Κρατάμε την κοιλιά μας από τα γέλια εμείς που κάνουμε, που το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε κάθε μέρα. Δηλαδή για αυτόν που θα το δει για πρώτη φορά, νομίζω ότι. Και πότε ξεκινάτε στο Fix? Την Παρασκευή που μας έρχεται. Μία του μηνός. Τώρα. Μπράβο. Τώρα. Βέβαια ξεκινάμε όπως βλέπεις την καλύτερη εποχή στην Ελλάδα που όλα διαρρούν. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί έτσι κι αλλιώς. Ο Έλληνας δεν το βάζει κάτω. Όχι, βγαίνει. Και οι τιμές είναι λίγο πιο μαζεμένες. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το πρώτο. Εντάξει, όλα καλά. Αυτό εξαρτάται. Εσύ έχεις κάνει πρόβες, τόση ώρα μου λες για τους άλλους ότι κάνανε πρόβες. Εσύ έχεις κάνει καθόλου πρόβες ή εσύ κοιμάσαι, ξυπνάς, τα έχεις τα τραγούδια μου στο κεφάλι? Εγώ δεν έχω λείψει, γιατί θα ήθελα να είμαι εκεί να ζήσω αυτή την εμπειρία έτσι κι αλλιώς. Αντίστοιχες πρόβες κάνουμε και εμείς βέβαια, έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Για έλα, γιατί πολύ σε άφησα κάτω να κάθεσαι. Τι διάθεση έχεις? Έχω διάθεση πόνου καταρχήν και πόνου. Μετά χαράς και γλεδιού. Θέλω τα δικά σου αυτά, όλα τα καψούρικά σου στη θέλεις σειρά. Πρωί, και μετά πήγαινε με όπου θέλεις. Θέλεις πόνο πρωί-πρωί. Ναι, τι πρωί. Τώρα πια που με έχουν βάλει μεσημέρι, με άνεση ακούω τα πονεμένα μου. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει, ειδικά ετούτη τη βραδιά. 12:01, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα, 12:01, έχω τόσο ανάγκη να σε δω, για να σου φωνάξω, σαν τρελός σε θέλω, σ' αγαπώ. 12:01, έχει γίνει λυπή γιορτή.
για μένα. 12 και 1, να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά. 12 και 1, τόσο αργά. 12 και 1, να είχα το χιλιόν σου την αφή. Τούσες του κορμιού σου να νιώθα ξανά την επαφή. 12 και 1, μια στιγμή. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12 και 1, άνοιξη πηγή και μοραγή. Για σένα, 12 και 1, κρέμα του χρόνου τη σιωπή. Πίνω σε θυμάμαι και αναρωτιέμαι το γιατί. 12 και 1, έχει γίνει λυπή γιορτή για μένα. 12 και 1, να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά. 12 και 1, τόσο αργά. 12 και 1, να κάνω χιλιόν σου την αφή. Τούσες του κορμιού σου να νιώθα ξανά την επαφή. 12 και 1, μια στιγμή. Μα έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε χάνω, ό,τι έχω τι να πω. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Μα εσύ με θυμάσαι όταν φεύγω εγώ. Δεν είναι ανάγκη να το πεις, δεν είναι ανάγκη ότι σε χάνω. Μ' αυτά που κάνω, εκεί που πάω και σε ξεχνάω. Δεν είναι ανάγκη να το πεις, δεν είναι ανάγκη. Δεν ήταν ανάγκη να το πεις, δεν είναι ανάγκη. Έτσι που πάω, θα σε ζητάω. Έτσι που κάνω, πώς θα σε ψάχνω. Δεν είναι ανάγκη να το πεις, δεν είναι ανάγκη. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να πω. Λες πως σε χάνω, τότε έχω τι να πω. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να πω. Μα εσύ με θυμάσαι όταν φεύγω εγώ.
κρίμη και αδιανή. Πίκρα, η καρδιά στάζει πίκρα, πίκρα και μου λείπεις εσύ. Πού να σε βρω να σου πω πως για σένα λιώνω. Πού να σε βρω να σου πω τι μ' αφήνεις μόνο. Πού να σε βρω να σου πω πόσο σ' αγαπάω. Πού να σε βρω να σου πω χωριά σου φωνάω. Απόψε είναι η βραδιά μου, καιρός λιγάκι να χαρώ. Θα κάνω δώρο στην καρδιά μου αυτά που χρόνια λαχταρώ. Απόψε άλλαξα πορεία γιατί κουράστηκα πολύ. Θα πω τη λέξη ελευθερία και θα πετάξω σαν πουλί. Απόψε χωρίζω για είσαι. Γνωρίζω δικαίωμα να ζήσω, έχω και οικονομίζω. Απόψε χωρίζω κι είσαι δεν γνωρίζω. Το παρελθόν γκρεμίζω, μόνος μου συνεχίζω. Απόψε χωρίζω. Απόψε είναι η βραδιά μου, τι κάνω πια δεν σ' αφορά. Θα έχω πια θέλω αγκαλιά μου, χωρίς να δίνω αναφορά. Απόψε χωρίζω, πια είσαι δεν γνωρίζω. Δικαίωμα να ζήσω, έχω και οικονομίζω. Απόψε χωρίζω, πια είσαι δεν γνωρίζω. Το παρελθόν γκρεμίζω, μόνος μου συνεχίζω. Απόψε χωρίζω. Σ' αγαπάω τρελά παθιασμένα και εκτός από σένα δεν θέλω κανένα. Μα εσύ τα δικά σου μοιράζεις με άλλους κι ανθρώπους τυχαίους τους κάνεις μεγάλους. Και με δυο μάτια που κλαίνουν όλα υπό το μηδέν, υπό
αγκαλιάζω και μέσα μου καίω. Και με στα φιλιά σου παγώνω και καίω. Μα εσύ παίρνεις φορά και δίνεις αξία σ' αυτούς που δεν έχουν καμιά σημασία. Ξεκινήσαμε. Για πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και θα συνεχίσουμε σε λίγο, Νίκο. Διαφημίσεις.